Καλησπέρα Κάρολε, σε καλησπερίζω από το Στίβο και Σπορ και από τη μεταρρύθμιση. Σήμερα είχαμε αρκετές ελληνικές συμμετοχές και πήγαμε αρκετά καλά από ό,τι είδαμε από τις ανταποκρίσεις σου μέχρι τώρα στο διαδίκτυο. Πες μας τι ακριβώς έχεις σήμερα εσύ αποκομίσει από τη σημερινή διοργάνωση. Τις σημερινές σου εντυπώσεις. Σοφίας, σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλή ελληνική συμμετοχή. Σίγουρα ήταν η κορυφαία ελληνική συμμετοχή του τριημέρου που πέρασε, γιατί είναι και η αυριανή μέρα, όμως εκεί έχουμε πολύ λίγες ελληνικές συμμετοχές. Σήμερα είχαμε την πλειοψηφία των Ελλήνων αθλητών, δηλαδή 9, καθότι στα 4x400 μέτρα είχαμε τους 4 Έλληνες που απάρτιζαν αυτή την ομάδα, και φυσικά σήμερα περιμέναμε ότι θα είχαμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε κάποια μετάλλια, κάτι που κάναμε και φτάξαμε, θα ήθελα να πω, στην βρύση, αλλά δυστυχώς νερό δεν ήπιαμε. Στο ακόντιο των εφήβων τον τελικό είχαμε τον Γιάννη τον Κυριαζή, ο οποίος με 77.05 μέτρα πήρε την τέταρτη θέση, δυστυχώς για τον αθλητή μας, ενώ πήγε εξαιρετικά. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή είχα προαναφέρει χτες ότι με τον τραυματισμό που είχε λίγο καιρό πριν στον αγώνα δεν περίμενα ότι θα ρίξει τόσο πολύ, πάνω από 75 μέτρα όμως με διέψευσε και έριξε 77.05 και είχε μάλιστα και δεύτερη προσπάθεια τα 76-85 μέτρα. Το αγώνισμα κυμάνθηκε σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο τρίτος αθλητής ξεπέρασε τα 78 μέτρα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν σχεδόν απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο με τον Γιάννη τον Κυριαζή, ιδιαίτερα με το πρόβλημα που τον ταλαντίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και έχασε την ευκαιρία να κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο. Υπό διαφορετικές συνθήκες, με το 77.05 Σοφία θα μπορούσε να έχει κερδίσει ακόμα και το Αργυρό. Φυσικά δεν μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί η επίδοση 79 μέτρα και 20 εκατοστά, την οποία σημείωσε ο Ματίας Μουράχ από τη Σλοβενία, ήταν εθνικό ρεκόρ της χώρας του και μια επίδοση που δεν την περίμεναν ούτε οι ίδιοι οι Σλοβαίνοι. Τώρα, στα 10.000 μέτρα το τελικό του Βάδιν είχαμε τη συμμετοχή του Ζαχαρία του Τσαμουδάκη. Είχαμε προαναφέρει και χτες ότι ο Τσαμουδάκης φέτος δεν ήταν και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, γιατί στο ξεκίνημα της χρονιάς είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών. Όμως προερχόταν από μια μεγάλη επίδοση πέρσι, 40-35-89, που ήταν μάλιστα έκτος στο Γιουτζίν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων που είχε γίνει εκεί, και φυσικά θα επιδίωκε μια καλύτερη θέση και μια άνοδο του στο πόντιουμ των νικητών, δηλαδή στο βάθρο. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο, γιατί όπως μας δήλωσε ο ίδιος, και το έχω γράψει και στο διαδίκτυο, δεν ήταν τόσο δυνατός κάποιες στιγμές, δεν αισθανόταν τις δυνάμεις του ακμές, με αποτέλεσμα ότι δεν μπόρεσε να φτάσει να κατακτήσει ακόμα και το χρυσό που με βάση τις επιδόσεις θα μπορούσε να έχει κάνει, καθότι όπως μας είπε ήταν προετοιμασμένος και με βάση όλες τις προπονήσεις, οι οποίες βέβαια έγιναν σε λάθος μέρος στην Ελλάδα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενώ εδώ η θερμοκρασία ήταν πολύ χαμηλή σήμερα, και όλες οι προπονήσεις έδειχναν ότι είναι έτοιμος να κάνει χρόνους κάτω από 40 και 10. Δεν έγινε αυτό, έκανε μία επίδοση 41-31-44. Είναι συνθλιβή βέβαια της φετινής του επίδοσης, αφού είχε περίπου 2 λεπτά μεγαλύτερο χρόνο. Ναι. Παρόλα αυτά όμως ο Ζαχαρίας έχασε τις δυνάμεις του στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο και κατετάγει πέμπτος με αυτή την επίδοση που είπαμε, 41-31-44. Είχε την ευκαιρία τη μεγάλη Σοφία, δυστυχώς την απόλυσε και ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος, γιατί έλεγε ότι πραγματικά είχα μια ευκαιρία μοναδική, καθότι δεν θα αγωνιστώ ξανά στην κατηγορία των εφήβων νεανίδων. Ναι, είναι η τελευταία χρονιά. Συνεχεία μας είπε βέβαια ότι από του χρόνου αλλάζει αγώνισμα, θα πάει στα 20 χιλιόμετρα, ναι, στο 20 του Βάδιν, όπως γίνεται δηλαδή και στις κατηγορίες νέων και στις κατηγορίες αντρών, ναι, με στόχο να κάνει μια μεγάλη επίδοση,
δεν το είπε αλλά το υπενόησε, ότι στοχεύει πιθανόν να προκριθεί και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο θα, όχι για το, συγγνώμη, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα γίνουν του χρόνου στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν νεαρό αθλητή. Όπως καταλαβαίνεις, 19 χρονών του χρόνου θα είναι 20, είναι πολύ μικρός για το αγώνισμα του Βάδιν. Οψόμεθα ωστόσο θα δούμε. Πάντως και οι δύο θέσεις, και η τέταρτη και η πέμπτη, είναι πάρα πολύ σπουδαίες για ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου εφήβων νεανίδων Σοφία, όπου τα μεγαλύτερα ταλέντα αναδεικνύονται και παρουσιάζονται. Κοιτάξτε, το 77-05 δεν πάει να είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βολή για αυτή την ηλικία. Πάρα πολύ μεγάλη βολή, και σου λέω ότι ήταν φοβερά άτυχος, γιατί με αυτή τη βολή να μην μπορέσεις να είσαι στο βάθρο, είναι, δηλαδή δεν ξανασυμβαίνει. Εκείνο όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό, Κάρολε, ότι ενώ είναι ακόμα τραυματισμένος, γιατί αυτό συζητούσαμε χθες, κατάφερε να ξεπεράσει όχι τα 75, να πάει και 2 μέτρα παραπάνω, δηλαδή 7 μέτρα πάνω από τη χθεσινή ημέρα. Ναι, αυτό που λέγαμε ότι 5 μέτρα στο ακόντιο δεν είναι πολλά, αρκεί να βρεις την κατάλληλη γωνία που θα το ρίξεις. Αλλά όπως και να έχει, ένα παιδί τραυματισμένο, το ότι βρίσκεται σταθερό πάνω από τα 70 μέτρα, αυτό σημαίνει ότι έχει μέλλον, μόλις αναρρώσει, να πάει πολύ καλύτερα. Και τον ψυχισμό, Σοφία, γιατί σε τέτοιους αγώνες, σε επίπεδο πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, δηλαδή στους κορυφαίους αγώνες μαζί με τους Ολυμπιακούς και τα παγκόσμια πρωταθλήματα, καταλαβαίνεις ότι η ψυχολογία πρέπει να είναι πολύ ψηλά, δεν αρκεί η αγωνιστικότητα. Σίγουρα, σίγουρα. Μπορεί να είσαι σε καλή κατάσταση και να καταρρεύσεις ψυχολογικά και να μην κάνεις τίποτα. Μια και λες ότι καταρρεύεις ψυχολογικά, πες μας τι ακριβώς συνέβη με την αθλητριά μας η Μαρινάκου. Κοίταξε, αυτό που έγινε είναι το εξής. Η Αναστασία είναι μια πολύ καλή αθλήτρια, αλλά και μια πολύ καλή κοπέλα και στη ζωή της την προσωπική. Εντάξει, είχε πιστέψει ότι μπορεί να κερδίσει το μετάλλιο, πιθανότατα το χάλκινο. Ήτανε σε θέση και δεν αποκλείεται να πήγαινε και ακόμα πιο ψηλά με βάση τους χρόνους που ήρθαν τελευταία και τους είδαμε. Έτσι. Δηλαδή όταν η νικήτρια έκανε 9-12 μισό, σαφώς η Αναστασία που είχε κάνει 9-18,5, θα μπορούσε να είχε βελτιώσει και να πάρει το ασημένιο μετάλλιο. Μάλιστα. Ή και το χάλκινο. Ναι. Το χάλκινο επίσης ήταν τεράστια επιτυχία. Μέχρι τα 2.550 μέτρα ήταν τρίτη, δηλαδή έπαιρνε το μετάλλιο εκείνη την ώρα. Ναι. Εκείνη τη στιγμή την είδαμε ότι σαν να μην είναι σταθερή μέσα στον αγώνα, δηλαδή σαν να είναι έτοιμη για κατάρρευση. Ωστόσο κρατήθηκε. Και ενώ την προσπέρασαν δύο αθλήτριες και έγινε πέμπτη, άρχισαν στη συνέχεια να την πλησιάζουν κάποιες άλλες για να την προσπεράσουν. Λίγα μέτρα πιο πάνω, στα 300 μέτρα δηλαδή πριν τον τερματισμό, τα 2.700 μέτρα, προσπάθησε να επιταχύνει και εκεί φάνηκε ότι εντελώς έχασε τις δυνάμεις της. Και άρχισαν η μία μετά την άλλη να την περνάνε και μεταβίας πέρασε τον τερματισμό και η μιλιπόθυμη έπεσε στο έδαφος και έκανε μια επίδοση 9.38.19 που, εντάξει, όπως ξέρεις, 20 δευτερόλεπτα πάνω στα 3.000 μέτρα είναι πάρα πολλά, έτσι. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή η Μαρινάκου έχει μια ιδιότητα. Είναι γρήγορη αθλήτρια στο τριάρι. Δηλαδή, εάν στα 400 μέτρα στο τέλος είναι κοντά από τις άλλες, μπορεί να κάνει ντεμαράς και να περάσει 2-3 αθλήτριες. Φάνηκε, δεν είχε δυνάμεις. Όταν τις κάναμε δηλώσεις, μας είπε ότι προσπάθησα τα τελευταία 300 μέτρα να ανακτήσω το χαμένο έδαφος, όμως συνέχεια οι δυνάμεις μου έπεφταν, δεν ξέρω τι έπαθα, πιθανόν υπογλυκαιμία, ενδεχομένως να ήταν και το άγχος για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Υποσυνείδητα ενδεχομένως το ότι ο συναθλητής μου, ο Γιάννης ο Κυριαζής, ήταν ένα βήμα από το να πάρει το χάλκινο και το χάσε. Και άρα όλες οι ελπίδες τώρα μετατοπίζονταν
στη δική μου παρουσία και ενδεχομένως και αυτό να με επιβάρυνε και έγινε αυτό που έγινε. Πιέστηκε πάρα πολύ ψυχολογικά. Ναι, πάντως το 938-19 σίγουρα δεν την αντιπροσωπεύει, ναι. Και είναι μια αθλήτρια η οποία θεωρώ πως τα επόμενα χρόνια θα μας δώσει πάρα πολύ ψηλά σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Καλά τώρα μιλάμε, Σοφία, στα 3.000 μέτρα, ναι. 19 χρονών κοπέλα είναι μωρό, έτσι. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή δεν είναι 100 ή 200 μέτρα ή και 400 ακόμα. Ναι, ναι. Στα 3.000 μέτρα οι αθλήτριες τρέχουν με μεγάλες επιτυχίες και στα 34 και 35 τους χρόνια, έτσι. Επομένως έχει πόσο μπροστά της πάρα πολύ μέλλον. Έχει, ναι, πάρα πολύ μέλλον. Εντάξει, αρκεί να πάνε όλα καλά στην Ελλάδα, με δεδομένο το ότι συγγνώμη, οι συνθήκες οι οικονομικές σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζουν και τον αθλητισμό, όπως γνωρίζεις. Ναι, αυτό όμως το ξεπερνάει ένας πραγματικός πρωταθλητής, το ξεπερνά, διότι η αγάπη για τον αθλητισμό δεν σταματάει μόνο στην οικονομική δυσκολία. Πάντα βρίσκουμε τον τρόπο να κάνουμε τις προπονήσεις μας με κάθε θυσία. Και αυτά τα παιδιά είναι ταγμένα στον αθλητισμό. Δεν είναι εύκολο να χάσεις αυτή την πίστη που έχεις για αυτό που κάνεις και να πεις με ενοχλούν οι οικονομικές καταστάσεις. Το παλεύεις. Έτσι. Άρα κρατάμε μία τέταρτη θέση του Γιάννη Κυριαζή, πολύ μεγάλη επιτυχία και όπως είπαμε ατυχία, γιατί με το 77-05 στον αγκοντισμό των εφήβων θα μπορούσε άνετα να κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο και γιατί όχι ακόμα και το ασημένιο. Μία πέμπτη θέση από τον Ζαχαρία τον Ζαμουδάκη, ο οποίος δεν είχε δυνάμεις στο τελευταίο χιλιόμετρο και θα μπορούσε και αυτός άνετα με τις επιδόσεις που ήρθανε να έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Την έκπληξη νομίζω... Τη Μαρινάκου που και αυτή ατύχησε με δεδομένο ότι δεν ξέρουμε, κάτι έπαθε, πιθανότατα υπογλυκαιμία από ότι λένε από την ελληνική αποστολή, και έχασε το έδαφος στα τελευταία 400 μέτρα και έτσι απόλυσε την ευκαιρία να πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Ακόμα είχαμε στα 4x400 μέτρα των εφήβων της Σκυταλοδρομία μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την πρόκριση της ελληνικής ομάδας με 3-14-03 Σοφία, και μάλιστα μια πρόκριση που ήρθε απευθείας. Δηλαδή ήταν δεύτερη ελληνική ομάδα πίσω από τη Ρωσία που είναι και ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου αύριο. Μάλιστα. Εκείνη που ήταν έκπληξη ήταν και η Ρωμαίου, νομίζω, που δεν την περιμέναμε στο μήκος να πάει τόσο καλά, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό το αγωνισμά της. Πιο πολύ επίδοση έχει στα τρυπή. Σίγουρα. Απλά εγώ τώρα αναφέρομαι με τη σειρά των επιτυχιών κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Ναι, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, η πρόκληση στον τελικό της ομάδας 4x400 ήταν εξίσου δύσκολη με την πρόκριση της Ρωμαίου στον τελικό του μήκους, όμως επειδή είναι ομαδικό αγώνισμα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε παρατηρήσει ότι γίνονται και λάθη και δεν τρέχει κάποιος αθλητής καλά και παίρνει στο λαιμό του και τους υπόλοιπους, Σοφία, έτσι. Υπ' αυτή την έννοια ήταν μεγάλη επιτυχία και μάλιστα, όπως είπαν τα παιδιά, αύριο θα επιδιώξουν να είναι στην εξάδα και αν γίνεται και να περάσουν και κάποιους άλλους. Ωραία, τους ευχόμεθα. Τώρα, στο μήκος των Αιανίδων είχαμε αυτή την μεγαλειώδη πρόκριση της Κωνσταντίνας Ρωμαίου, η οποία έκανε σήμερα στον προκριματικό 5.96. Δεν περιμέναμε βέβαια ότι θα πέσει τόσο χαμηλά το μήκος, δηλαδή η πρόκριση με 5.96 ήταν κατά κάποιο τρόπο πολύ... ευκαιριακή, υπό την έννοια το ότι υπό άλλες συνθήκες το όριο θα ήταν πιο μεγάλο. Μα ήδη το όριο ήταν 6.15, ναι, και έπεσε στο 5.96, όπου η Κωνσταντίνα η Ρωμαίου ήταν στις δύο τελευταίες θέσεις. Μάλιστα. Την επίδοση αυτή. Δηλαδή πέρασε με βάση την επίδοση, αλλά αυτό είναι και το σημαντικότερο, έτσι. Σημασία έχει ότι κατάφερε να περάσει, γιατί και αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή το στρες και το άγχος υπάρχει σε όλο τον αγώνα. Σημασία έχει να περνάς. Είναι δηλαδή για όλα τα παιδιά, δεν είναι μόνο για την κοπέλα, για την Ρωμαίου. Είναι για όλα τα παιδιά αυτό το στρες. Να περάσεις στον τελικό. Και το θέμα είναι να μπορέσεις να κάνεις το έγκυρο σου άλμα,
να βρεις τα βήματά σου. Θέλει ψυχραιμία, θέλει εμπειρία που θα πούμε. Δηλαδή αυτά τα παιδιά έχουν μια δικαιολογία ότι ακόμα δεν είναι τόσο έμπειρα. Ακριβώς. Και επομένως αντιλαμβάνεσαι ότι αύριο έχουμε μια δυνατότητα να δούμε την Ιωάννα Τζάκα, η οποία χτες είχε κάνει αυτό το πολύ καλό άλμα στο 1.79, πέρασε το τελικό. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, δεν το πολύ περιμέναμε. Γενικά όλοι οι δημοσιογράφοι, τη Ζάκα να περάσει στον τελικό, ή έκανε καθαρά όλα τα άλματά της, έτσι, από το πρώτο που ξεκίνησε από το 1.60 δηλαδή μέχρι και το 1.79, και τα πέρασε άνετο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ιωάννα έχει 1.81 φέτος, θα προσπαθήσει να το καταρρύψει και με μια επίδοση αύριο 1.82-1.83, αν βρεθεί βέβαια σε καλή μέρα, ξέρεις πολύ καλά και σαν παλιά αθλήτρια του Αγκοντίου, ότι η μέρα είναι το α και το ω για κάθε αθλητή. Σίγουρα. Σίγουρα. Και σε αυτή την περίπτωση, αν κάνει κάτι τέτοιο γύρω στα 1.82-1.83, να έχει και ένα καλό πλασάρισμα. Δεν μιλάμε τώρα για εξάδα, μιλάμε για ένα καλό πλασάρισμα, έτσι. Πάντως, Κάρολε, πρέπει οι εκπρόσωποι της εθνικής μας αυτής ομάδας να είναι αρκετά ευχαριστημένοι από τα παιδιά, διότι με τις συνθήκες που έφυγαν, με τις συνθήκες που κάνουν προπονήσεις, με την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, με όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν, το να φεύγει ένα παιδί με όλα αυτά στο μυαλό του, να βρίσκει κλιματολογικές συνθήκες που δεν τις έχει δει ούτε στον ύπνο του, δεν είναι και τόσο απλό. Πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά και αυτό να τους δίνει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι υπάρχει νέο αίμα στον αθλητισμό και ανεβαίνει αυτό το σπουδαίο, ας πούμε, του στίβου. Ναι, και όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι και το θέμα ότι σε αυτή την ευαίσθητη ηλικιακά κατηγορία των εφήβων νεανίδων, εδώ τα πάντα διαδραματίζουν ρόλο και το γεγονός ότι έχουν κατ' ουσία κοπεί όλα τα προνόμια από, όχι μόνο από το στίβο, αλλά από όλον τον ελληνικό αθλητισμό, με αποτέλεσμα ότι δεν έχει τη δυνατότητα να περάσει σε κάποιες πανελλήνιες σχολές της επιλογής του ή να έχει ένα χρηματικό αντίτιμο της αντίστοιχης τάξης με αυτή που είχε την προηγούμενη δεκαετία, όπου μπορούσε ένας άνθρωπος να συγκεντρώσει κάποιο ποσό, ναι, και να βιώσει, αλλά ταυτόχρονα να χτίσει και το μέλλον του, Σοφία. Μάλιστα. Τώρα, ο τελευταίος αθλητής, όχι ο τελευταίος σε χρονικά, ναι, αλλά όσον αφορά την επιτυχία, ήταν ο Κυριάκος ο Ζώτος, ο οποίος συμμετείχε στον προκριματικό, δεν περιμέναμε να κάνει κάτι σπουδαίο, πράγματι δεν έκανε, έριξε 53.37 μέτρα, ναι, και ήταν 16ος σε σύνολο 29 αθλητών. Μάλιστα. Τώρα, να πούμε για την αυριανή μέρα, αφού βέβαια αναφέρουμε και για την υπόλοιπη συμμετοχή όλων δηλαδή των ξένων κρατών, ότι εδώ είχαμε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Το ένα ήταν ότι το στάδιο ήταν κατάμεστο σήμερα, ναι, είχε 5.026 εισιτήρια από ό,τι μας είπαν, δηλαδή ήταν πάρα από 5.000 ο κόσμος σε ένα στάδιο των 5.000, ήταν φύσκα, δεν έπεφτε καρφίτσα, ήταν ένθερμοι φύλαθλοι, ναι, και ταυτόχρονα είχαμε δύο πάρα πολύ μεγάλες επιδόσεις. Η κορυφαία για μένα ήταν στο 200 των γυναικών με 22.41 από μία αθλήτρια της Γερμανίας, τη Λούκενμπάουερ. Και το 22.41 φυσικά φαντάζει μια μεγάλη επίδοση ακόμα και για τις κατηγορίες των γυναικών. Αντιλαμβάνεσαι πως τα προσεχή χρόνια αυτή η κοπέλα θα είναι έτοιμη για να κάνει χρόνους κάτω από 22, τέτοιους χρόνους που μπορεί να κερδίζει μέχρι και χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες και σε παγκόσμια πρωταθλήματα αντρών και γυναικών. Μάλιστα. Και ακόμα είχαμε την πολύ μεγάλη επίδοση που προαναφέραμε στο ακόντιο των εφήβων με 79.20 από το Σλοβαίνο Ρίκτη. Πολύ ωραία. Οπότε το συνολικότερο επίπεδο της ημέρας
ήταν πάρα πολύ ψηλό. Τώρα αύριο η ελληνική συμμετοχή δεν είναι πλούσια ιδιαίτερα, έχουμε λίγους Έλληνες αθλητές, έχουμε όπως προαναφέραμε την Ιωάννα της Γιάκα στο ύψος των Νεανίδων, η οποία θα προσπαθήσει να κάνει ατομικό ρεκόρ και ό,τι καλύτερο ήθελε προκύψει. Ναι. Δεν ξέρουμε αν κατέβει η Αναστασία Μαρινάκου, είναι δηλωμένη στα 1500 μέτρα, αλλά θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε λίγες ώρες να ανανύψει σε τέτοιο βαθμό Σοφία που να είναι σε θέση να κατέβει και να διεκδικήσει κάτι το καλό, με δεδομένο το ότι αν κατέβαινε στα 1500 μέτρα θα προσπαθούσε να ήταν στην πρώτη εξάδα. Δεν είχε πιθανότητες για τριάδα, δηλαδή, όπως το τριάρι. Έτσι. Αυτό θα το δούμε το πρωί, αν θα έχει δυνάμεις το παιδί, γιατί σίγουρα μια καλή ξεκούραση ίσως τη βοηθήσει. Εντάξει. Είναι πάντως δηλωμένη στα 1500. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να κατέβει. Εάν περάσει, όπως καταλαβαίνεις, εάν περάσει και από κάποιες εξετάσεις εργομετρικές που θα κάνει, αλλά ταυτόχρονα και την αίθουσα κλήσης, ναι, όπου δηλώνονται την τελευταία στιγμή αθλητές και αθλήτριες που μετέχουν σε αγώνες, ναι, ναι, τότε θα αγωνιστεί. Πάντως, εντάξει, αυτή είναι προσωπική εκτίμηση. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, με το σημερινό συμβάν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα έχουμε το μήκος, όπως προανέφερες εσύ, των Νεανίδων, με την Κωνσταντίνα Ρωμαίου να αγωνίζεται εκεί, με 6-13 ατομικό ρεκόρ, δεν είναι από τις υποψήφιες για να πάρει μια θέση στην πρώτη τετράδα, πεντάδα. Mm. Από και πέρα, αν είναι κοντά ή πάνω από τα 6-10, επειδή όπως γνωρίζεις πολύ καλά οι αγώνες είναι αγώνες, ναι, ναι, δεν αποκλείεται να είναι και στην πρώτη εξάδα. Η προϋπόθεση και για την Κωνσταντίνα Ρωμαίου είναι να πλησιάσει το ατομικό της ρεκόρ. Έτσι. Αν δεν το κάνει, αν πηδήξει πάλι γύρω στο 5.96, 5.95, 5.90, δεν έχει προϋποθέσεις για να κάνει κάτι. Μάλιστα. Μπορεί να βγει και την τελευταία. Μάλιστα. Μακάρι να μας διαψεύσει. Έχουμε τα 4x400 μέτρα τη σκυταλοδρομία των φίβων, όπου εκεί ελπίζουμε ότι τα παιδιά μας θα κάνουν καλές αλλαγές, θα τρέξουν και καλά και θα κάνουν φετινή καλύτερη επίδοση, οπότε σε αυτή την περίπτωση να διεκδικήσουν την 6η ή ακόμα και την 5η θέση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Βασικά αύριο δεν έχουμε και πολλές συμμετοχές. Ωραία. Έτσι. Ωραία, Κάρολε. Περιορίζονται σε αυτά τα οποία είπαμε. Μακάρι τελικά να είναι καλά η Μαρινάκου, η Αναστασία. Και να τρέξει τα 1500. Η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη ψυχή και έκλαιγε κυριολεκτικά μετά. Έλεγε τι έπαθα, το ήθελα τόσο πολύ, μπορούσα με βάση επιδόσεις. Προσπάθησα, δηλαδή ήταν απαρηγόρητη η κοπέλα αυτή. Mm. Ας ευχηθούμε να είναι κάτι περαστικό και να μπορέσει αύριο να συμμετάσχει. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Νομίζω ότι έχουμε... Όχι, κοίταξε, αυτό που γενικά έχω να πω είναι ότι το κλίμα εδώ όσον αφορά τη συμπεριφορά, την οργάνωση και τις συνθήκες που επικρατούν είναι πάρα πολύ καλά. Το μόνο πρόβλημα είναι η αλλαγή του καιρού. Δηλαδή δεν είναι ότι ο καιρός είναι π.χ. κρύος. Ναι. Τη μία είναι κρύο, την άλλη είναι ζέστη, την άλλη βγαίνει ήλιος, την άλλη βροχή, την άλλη βροχή μαζί με αέρα, την άλλη αέρας με ήλιο. Δηλαδή αλλάζει μέσα σε μία ώρα 4-5 φορές. Φοβερό, φοβερό αυτό. Δεν είναι καιρός δηλαδή για αθλητές τώρα Έλληνες. Ναι, ναι, που δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, δηλαδή ακόμα και οι Ιταλοί, γιατί λένε κάποιοι μας συγκρίνουν με μεσογειακές χώρες, ναι, οι Ιταλοί ή οι Ισπανοί, ναι, πέραν του ότι είναι περισσότεροι πληθυσμιακά και έχουν και περισσότερους αθλητές, όμως και πιο βόρειοι είναι από εμάς,
ιδιαίτερα Ιταλοί. Ναι. Ιδιαίτερος αυτοί που είναι και από τη Βόρεια Ιταλία, έτσι. Ναι. Και αντίστοιχο και για αυτούς που είναι από τη Βόρεια Ισπανία. Και ταυτοχρόνως εκεί έχουν τη δυνατότητα με τα βουνά που διαθέτουν να κάνουν προπόνηση απρόσκοπτα. Και δεν έχουν και τα δικά μας οικονομικά προβλήματα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι, εντάξει, δεν είναι οι Έλληνες, δεν είναι σε θέση να πάνε και να κάνουν προετοιμασία σε ανάλογες χώρες με αυτές όπου θα γίνουν οι μεγάλοι αγώνες. Ναι, παίζει ρόλο και αυτό για να μπορείς να προσαρμοστείς και εντάξει, εάν να μπορούσαν οι Έλληνες να κάνουν προετοιμασία στη Σουηδία ένα camp π.χ. ένα μήνα, θα ήταν και διαφορετική η εμφάνισή τους. Παρόλο τα αυτά όμως, είναι πάρα πολύ καλή η εμφάνιση, τουλάχιστον η σημερινή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι και νέα παιδιά. Είπαμε ότι δικαιολογείται και λόγω ηλικίας και λόγω συνθήκων. Εντάξει, όχι ότι προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε πάντα τα παιδιά, αλλά πάντα είναι μια δυσκολία η οποία είναι πραγματική. Όσο και αν λέμε ότι είναι για τους αθλητές ο ίδιος, αλλά ένας Σουηδός το έχει συνηθίσει. Ένας Έλληνας δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες. Τόσες πολλές αλλαγές όπως μου τις περιγράφεις. Ναι, και ταυτόχρονα, Σοφία, είναι και κάτι άλλο που όσοι δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το Στίβο, από μέσα δηλαδή εννοώ, διότι κάποιος μπορεί να το γνωρίζει καλά, αλλά δεν, να μην έχει βιώσει ποτέ αυτές οι συνθήκες που επικρατούν μέσα, ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι η κατηγορία των εφήβων και ανίδων είναι η δυσκολότερη κατηγορία. Δηλαδή είναι πιο δύσκολη από την κατηγορία παιδών κορασίδων ή και από την κατηγορία νέων, δηλαδή κάτω από 23 χρόνων, διότι είναι η κατηγορία, ας πούμε, της ανδροπής των αθλητών, ναι, που μεταβαίνουν οι αθλητές στην ανώτερη κατηγορία. Έτσι. Και ταυτόχρονα όμως είναι μικρή. Στην κατηγορία των παιδών πάλι, εκεί έχουμε το φαινόμενο πολλοί αθλητές, λόγω του πολύ νεαρού της ηλικίας τους, δεν έχουν επίγνωση του τι κάνουν, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Και σε πολλές περιπτώσεις πετυχαίνουν κάποια πράγματα γιατί δεν τα γνωρίζουν τι κάνουν, οι ίδιοι δηλαδή. Πολύ ωραία, Καρολίνα. Ήταν αναλυτικότατη η σημερινή σου ανάλυση. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Εάν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, ευχαριστώ να σε ακούσουμε. Όχι, αρκεί να είναι αύριο όλα καλά τα πράγματα, πράγματι να έχουμε μία εξίσου καλή μέρα, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε την ίδια καλή μέρα με σήμερα, με δεδομένο το ότι έχουμε και λιγότερες συμμετοχές, αλλά και οι πιθανότητες για διάκριση δεν είναι μεγάλες. Δηλαδή αύριο, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν έχουμε ούτε καν υποψία για να διπίσουμε ένα μετάλλιο. Εντάξει, μπορεί να μην πήραμε και μέχρι σήμερα 3 μέρες, αλλά είχαμε τις δυνατότητες να πάρουμε σε 3 αγωνίσματα. Αύριο δεν διεκδικούμε τίποτα. Ωραία. Και η συμμετοχή το μόνο όμως που θέλουμε είναι αυτό... ατομικά ρεκόρ και να βρεθούν όλα τα παιδιά στην καλή τους μέρα. Και να τρέξει βέβαια η Αναστασία Μαρινάκου στα 1500 μέτρα στον τελικό. Οπωσδήποτε όμως και μια συμμετοχή στο εξωτερικό, ο Κάρολ, είναι μια μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά που αγωνίζονται. Δηλαδή θα μετρήσει αυτό στο μέλλον. Σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα. Εκτός αν πάλι συμβεί κάτι απρόοπτο και μπορέσεις μέσα στην ημέρα να... Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες εκεί για να πετύχεις κάτι διαφορετικό, μια συνέντευξη από έναν αθλητή. Είναι πολύ δύσκολο, διότι πρώτον η κερκίδα όπου βρίσκονται οι Έλληνες είναι στο εντελώς αντίθετο σημείο. Και αν ξεκινήσεις για να φύγεις, για να πας εκεί, θα έχεις χάσει ένα κομμάτι των αγώνων, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ αυστηρή, σήμερα το διαπίστωσα αυτό, ναι, του να ανέβει κάποιος αθλητής πάνω, ακόμα και σουηδική τηλεόραση που ήταν στον τύπο, ναι, δεν άφησαν αθλητές να ανέβουν πάνω. Μάλιστα. Τους έπαιρναν συνεντεύξεις με το ρεπορτάζ απ' έξω. Ναι, ναι, το είδα αυτό. Αυτό το είδα. Ναι. Είδα αρκετά ρεπορτάζ. Πόσο μάλλον τώρα αντιλαμβάνεσαι σε εμάς, έτσι, που είμαστε ένα ξένο μέσο. Ναι, ναι. Δεν το κάνω. Οπότε... Ωραία, Καρολέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε καληνυχτήσω και θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα.
Καλή ξεκούραση και καλή δύναμη.